Μετά την επίσκεψη σε Σύρο και Κο, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε σήμερα τη Ρόδο με το νοσοκομείο του νησιού να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα επικυρηθεί να καλυφθούν το συντομότερο δυνατό. Το νοσοκομείο του Ρόδου είναι πολύ καλά το γεγονός ιατρικού προσωπικού, είναι καλύτερα από ποτέ από προσωπικού. Έχει από μεγάλη πίεση το νοσηλευτικό προσωπικό, κυρίως διότι έχουν απώλεια θέσεων λόγω παρατήσεων και συνταρφωτήσεων και διαφόρων άλλων. Είμαστε μια πολύ γενναία πρόσκληση του νοσοκομείου Ρόδου του νοσηλευτές, ίσως και 50, για να καλύψουμε οριστικά το πρόβλημα που υπάρχει όσο μπορούμε γρήγορα. Στην ΚΟ, η οποία παρουσιάζει ελλείψεις σε παθολόγους, καρδιολόγους αλλά και παιδιάτρους, ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή της Προέδρου των Εργαζομένων αλλά και παράπονο από γιατρούς. Δεν μπορούμε άλλο να μην φωνάζουμε. Δουλεύουν από το προσωπικό μας 4 νύχτες. Την εβδομάδα δεν έχουμε οικογένεια, δεν έχουμε ζωή. Ο Στέφανος Κασελάκης, με ανάρτησή του στο πρώην Twitter, δημοσίευσε την έντονη αντίδραση της Προέδρου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο της ΚΟ, λέγοντας: Η εικόνα μιλάει από μόνη της και δεν είναι η πρώτη φορά μπροστά στους κάθρους και τα ανθρωπάκια που σώζουν ζωές. Είναι δίκαιο να γυρνάω τα νοσοκομεία για να δω τα προβλήματα και να διαβάσω αυτήν την ανάρτηση από έναν άνθρωπο που κάνει διακοπές στη Μύκονο, έχοντας αφήσει τους εργαζόμενους του απλήρωτους και χωρίς το δώρο τους. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου της ΚΟ έχει αυξηθεί σε 4 χρόνια κατά 42%, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να παραμένει η έλλειψη παθολόγων. Ενώ δεσμεύτηκε ότι το Σεπτέμβριο το Υπουργείο Υγείας θα προκηρύξει 4 θέσεις καρδιολόγων, εκτιμώντας ότι με τα κίνητρα που θα δοθούν, οι θέσεις θα καλυφθούν.